Το ανάδειξε υγεία έχει έρθει στο ιατρείο του πλαστικού χειρουργού Αλέξανδρου Παπασταύρου, Κάτσακα Παπασταύρου Κλίνη, κλεοφόρο κινησία 28 στην Αθήνα. Και το θέμα τη σημερινή συζήτηση είναι η σπήλη. Τι είναι η σπήλη, κύριε Παπασταύρου, Η σπήλη, οι, οι κοινώ ονομαζόμενε ελιέ, είναι καλοηθεί με λαχρωματικέ βλάβε του σώματο. Σπήλου έχουν σχεδόν όλοι οι άνθρωποι. Αφορούν κυρίω άτομα με ανοιχτό άτομα που εκτίθονται περισσότερα στον ήλιο ή με οικογενειακό ιστορικό μεγάλο αριθμό σπήλων. Μάλιστα, οι ενήλικες διαθέτουν από 10 έως 40 σπήλους, αριθμός που αυξάνεται κάθε χρόνο. Πότε πρέπει να εξετάζεται άμεσα ένας σπήλος? Πότε πρέπει να εξετάζεται ένας σπήλος? Οι σπήλοι που παρουσιάζουν κακοήθη χαρακτηριστικά συνήθως έχουν 5 χαρακτηριστικά. Πρώτον, οτι αλλάζει ο, Ο σπύλος γίνεται ασύμετρος και γι' αυτό το λόγο έχουμε ακανόνιστα εξωτερικά όρια. Δεύτερο χαρακτηριστικό των σπυλών είναι ότι το χρώμα της βλάβης δεν είναι ομοιόμορφο, έχει πιθανές αποχρώσεις του μαύρου, καφέ και γκρι. Τρίτο παρατηρούμε αλλαγή στο μέγεθος και στη διάμετρο του σπύλου και το πιο σημαντικό είναι ότι αρχίζεται ο πέμπτο, τέταρτο χαρακτηριστικό να έχουμε τη διόγκωση του σπηλός ώστε να γίνεται ψηλαφιτός και το πιο σημαντικό πέμπτο χαρακτηριστικό να αρχίζουν να εμφανίζονται όπως κνισμός, φαγούρα ή και πιθανή αιμορραγία. Πού οφείλεται η αύξηση των ποσοστών μελανόματος? Να ξέρετε ότι την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα έχουμε μία αύξηση στα μελανόματα στο δέρμα. Ο πιο σημαντικό είναι παράγοντας να ξέρουμε ότι λόγω τη αύξηση του ηλιακιακού εύρου, τόσο αυξάνεται και η ηλικία του μελανόματος. Οπότε το μελάνομα δεν είναι ασυνήθιστο, αλλά μπορεί να συμβεί και σε μικρότερα άτομα, σε άτομα μικρότερη ηλικία και κάτω των 30 ετών, εφόσον έχουν υψηλού παράγοντε κινδύνου. Ε, Συνήθω οι άντρε διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουμε λάνομα σε σχέση με τι γυναίκε. Αυτό οφείλεται σε συμπεριφερειακού κανονισμού, δηλαδή ότι οι άντρε είναι περισσότεροι εκτεθειμένοι στην ηλιακή εκτινοβολία, όσο και στις βιολογικού παράγοντε. Διότι έχουμε και μεγαλύτερο, πιο παχύ δέρμα, άρα έχουμε λιγότερο υποδόριο ιστό. Τι σημαίνει χαρτογράφηση σπήλων. Η διαδικασία της χαρτογράφησης σκυλών βασίζεται στη λήψη φωτογραφιών του δέρματος, επισημάνοντας ασυνήθιστους ή μη σκηνούς πύλους. Το υλικό αποθηκεύεται σε ασφαλή βάση δεδομένων και χρησιμοποιείται για επαναξιολόγηση. Η χαρτογράφηση σπηλών εκτό από το πιθανό μελάνομα το οποίο θα εντοπίσει εγκαίρω, θα δείξει επίση του που είναι και γεγονό που είναι καλό να γνωρίζει ο κάθε τι άλλε και με την πρόοδο του χρόνου να βλέπει Εφόσον εμφανίζονται ή επανεμφανίζονται, Πώς διακρίνουμε ένα μελάνομα, Σίγουρα αυτή είναι μια καλή ερώτηση και το μελάνομα δεν διαφέρει από ένα σπήλο. Αλλά αυτό που πρέπει να πέραν, ξέρουμε ότι συνήθω τα μελανόματα προέρχονται από ένα προπάρχον σπήλο. Δηλαδή το περίπου, περίπου το 70% των μελανωμάτων εμφανίζονται σε ένα φυσιολογικό δέρμα και το 30% αυτών των ελιών εφίστονται αλλαγή στο χρώμα, στο μέγεθος και γίνονται επικίνδυνοι. Συνήθως προκαλούν κνισμό, ή δήμα. Γι' αυτό και εμείς, αν δούμε μια αλλαγή στο κάθε σπήλο, πάμε κατευθείαν στο γιατρό μας για να μας δώσει τη λύση και να μας το διαγνώσει αν είναι μελάνωμα. Πώς επιδρά η ηλιακή έκθεση στους σπήλους? Αυτό είναι μια καλή ερώτηση, Άννα. Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να πυροδοτήσει την εμφάνιση σπηλών ή την αλλαγή τους. Η χρόνια έκθεση των Ήλιων έχει αποδεχτεί πω ευθύνεται όχι μόνο για το μελάνομα, αλλά και για μη μελανοκυταρικού πύλου, οι οποίοι είναι αποτέλεσμα αθρηστική κυκλοφορία. Γι' αυτό το λόγο, μετά τι καλοκαιρινέ διακοπέ, είναι καλό να ελέγχετε τι τελειέ σα, ώστε να έχετε μία ολοκληρωμένη εικόνα και να μην αντιμετωπίζετε δυσάρεστε εκπλήξει. Ποιε είναι οι μέθοδοι αντιμετώπιση των επιβλαβών σπήλων, Η πλειονότητα των σπήλων είναι ακίνδυνη. Υπάρχουν όμω και οι περιπτώσει οι μπορούν να εξελιχθούν σε σοβαρότερε βλάβες. Για να εξακριβωθεί η τυχόν κακοήθεια ενό πύλου, απαιτείται βιοψία του πύλου, τη οποία θα προηγηθεί εφόσον γίνει πρώτα μια χειρουργική αφαίρεση. Ο γιατρό και συγκεκριμένα εγώ, σαν πλαστικό, βάσει το ιστορικού σα, θα αποφασίσω τον τύπο αφαίρεση του κάθε σπήλου. Και το πιο σημαντικό που πρέπει να ξέρουμε, εφόσον το διαγνώσω, θα κάνω τη χειρουργική αφαίρεση και συνεχεία θα κάνουμε και την κατάλληλη βιοψία και θα ορίσουμε ένα συγκεκριμένο χρόνο επανελέγχων ώστε να έχουμε μία σωστή και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση. Σας ευχαριστούμε για τη διαφωτιστική συνέντευξη. Ευχαριστούμε πολύ.